Ένα από τα πιο γνωστά έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τη Φόνησα, ζωντανεύουν απόψε στις 9 και 4 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης η χορογράφος Δέσποινα Γιαννάτου και η νεοκλασική ομάδα χορού Υπέρ Ορίων. Πρόκειται για μια χοροθεατρική απόδοση του ομώνυμου λογοτεχνικού διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ο συνδυασμός των παραστατικών τεχνών, του χορού, της υποκριτικής και του σωματικού θεάτρου, πλαισιωμένες με ελληνική παραδοσιακή μουσική, με έντονα στοιχεία αρχαιοελληνικών ρυθμών, δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων με τον τίτλο Γιορτές Τέχνης της Πνευματικής Κίνησης Η Αρχαία Δοδόνη, η πρόεδρος της οποίας, Άννα Γιώτη, μίλησε στο Ήπειρο στη Βιέννα για την εν λόγω χοροθεατρική παράσταση, απευθύνοντας κάλεσμα προς το κοινό να την παρακολουθήσει. Απόψε θα έχουμε ένα έργο της σύγχρονης λογοτεχνίας, το έργο του Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων, όπως αναφέρεται, του Παπαδιαμάντη, είναι η Φόνησα. Από ποιον παρουσιάζεται αυτό? Αυτό παρουσιάζεται από μια νεοκλασική ομάδα ανθρώπων που είναι, που φέρει την επωνυμία Υπέρ Ορίων. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι το καταπληκτικό. Καλούμε λοιπόν όλους τους υπηρώτες να τιμήσουν και την απόψινη, όπως τιμήσανε και την χθεσινή παράσταση, και την απόψινη παράσταση λοιπόν, με πολύ σημαντικούς συντελεστές, τόσο στην σκηνογραφία, όσο και στο σενάριο, όσο και από τα ονόματα των ηθοποιών που θα εμφανιστούν σε αυτό το έργο. Για το οποίο θα μπορούσα να προσθέσω ότι πρόκειται για μια χοροθεατρική απόδοση του ομώνυμου λογοτεχνικού διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και εδώ αυτό που αναμένουμε είναι ότι ο συνδυασμός των παραστατικών τεχνών, του χορού και της υποκριτικής, καθώς και η απαγγελία αποσπασμάτων του έργου, πλαισιώνονται με ελληνική παραδοσιακή μουσική και στοιχεία αρχαιοελληνικών ρυθμών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα, έτσι όπως πολύ πολύ ακούγεται αυτό τον καιρό, γιατί παίχτηκε και σε άλλους χώρους. Και πρόθεση της δημιουργού, δηλαδή της Δέσποινας Γιαννάτου, είναι ο προβληματισμός σχετικά με την υπόσταση της γυναικείας φύσης σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία και υπάλληλη μεταξύ καθήκοντος και ηθικής συνείδησης. Η ηρωίδα αποδίδεται από τέσσερις ερμηνευτές, αναδεικνύοντας τους διαφορετικούς ρόλους που ενσαρκώνει μία γυναίκα στην κοινωνία. Και λίγα λόγια για την νεοκλασική αυτή ομάδα Υπέρ Ορίων, η οποία ιδρύθηκε το 2013, και αποτελείται από χορευτές απόφοιτους ανωτέρων επαγγελματικών σχολών με ειδική και χρόνια κατάρτιση στο κλασικό μπαλέτο. Έργα της Δέσποινας Γιαννάτου έχουν παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Νέων Χορογραφών, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και σε πολλά αθηναϊκά θέατρα. Και ο σκοπός της ομάδας είναι η σύνθεση διαφορετικών παραστατικών τεχνών με άξονα τον νεοκλασικό χορό, δημιουργώντας παραστάσεις που ευαισθητοποιούν και αφορούν το ευρύ κοινό. Νομίζω ότι αυτά μπορούμε να πούμε και να αφήσουμε τους υπηρώτες και τους τουρίστες που ενδεχομένως βρίσκονται στην περιοχή να ανακαλύψουν όλο αυτό το έργο απόψε στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης στις 9 και 4. Χορογραφία και τη σκηνοθεσία έχει Δέσποινα Γιαννάτου, το σενάριο ο Παναγιώτης Δέμος, σκηνογραφία ο Ντέιβιτ Νέγκριν,
ο φωτιστής είναι ο Μάριος Δανεσής. Τη μουσική επιμέλεια έχει Δέσποινα Γιαννάτου επίσης. Και την πρότυπη μουσική ο Χαράλαμπος Νίκου. Τα κουστούμια είναι της Χριστίνας Μπακαλοπούλου. Και υπεύθυνος επικοινωνίας ο Θεοδόσης Γεωργόπουλος. Και επί σκηνής θα έχουμε 16 καλλιτέχνες, χορευτές, ηθοποιούς και performer, μεταξύ των οποίων στους ηθοποιούς είναι ο Πέτρος Ογούτης, ο Θανάσης Κουρλαμπάς και πολλοί άλλοι που θα ανακαλύψουμε εκεί.